Θέμα χρόνου είναι πλέον η έναρξη του προγράμματος ψυχοκοινωνικής στήριξης και παρέμβασης στο Ρέθυμνο που θα γίνει από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Μετά από τη συνάντηση που κάναμε στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας υπό την προεδρία του κυρίου Μπόλαρη σε σχέση με την ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών, οικογενειών και σχολείων λόγω των πρόσφατων θλιβερών γεγονότων παιδεραστίας στο Ρέθυμνο, είχε αποφασιστεί ότι υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού θα γίνουν συντονισμένες δράσεις σε ό,τι αφορά και την πρόληψη, αλλά και την βοήθεια και τη συμπαράσταση σε οικογένειες και παιδιά που είχαν μια εμπλοκή σε όλο αυτό το ζήτημα. Το πιλωτικό πρόγραμμα με χρηματοδότηση 500.000 ευρώ πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αρμόδιου Υφυπουργού Υγείας Μάρκου Μπόλαρη και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα, απευθύνεται σε ανήλικους θύματα σεξουαλικής κακοποίησης μετά και τα περιστατικά παιδεραστίας που αποκαλύφθηκαν στο Ρέθυμνο. Από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μας ήρθε η ένταξη του προγράμματος αυτού στο ΕΣΠΑ, στον τομέα της ψυχικής υγείας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 13 μήνες, έχει ένα προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Το τεχνικό δελτίο έχει πάρα πολύ αναλυτικά όλες τις δράσεις χρονοδιαγραμματικά οι οποίες θα γίνουν στο Ρέθυμνο, τι θα αφορούν, ποιες ομάδες πληθυσμού. Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 13 μηνών, όπου εξειδικευμένοι επιστήμονες θα ασχοληθούν συστηματικά με εμπειρία και γνώση με όλες τις περιπτώσεις παιδικής θυματοποίησης. Πραγματικά πιστεύω ότι το έχει ανάγκη ο τόπος μας. Όταν ξεκινήσει ένας σωστός συντονισμός και ένας σωστός επιστημονικά σχεδιασμός, εμείς πλέον στο Ρέθυμνο θα είναι από εκεί και πέρα ευθύνη μας να το συνεχίσουμε προς όφελος των συμπολιτών μας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο κύκλο δράσης που θα αφορά το τρίπτυχο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων.